supreme matriarch of Nangao. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει, ότι δεν σας αρέσει και πάρα πολύ η σειρά με την Μιάο Γινγκ. Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια τον λόγο. Το θεωρώ πολύ λάθος, διότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, η οποία έχει εισάγει αρκετούς καινούριους και καινοτόμους μηχανισμούς στο campaign. Δεν ξέρω ειλικρινά για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Σας αρέσει πάρα πολύ. Σας αρέσει αρκετά, θα έλεγα, η σειρά με τον Carl Franz, αλλά με τη Μιάο Γινγκ που είναι και πιο καινούργια δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο. Παρ' όλα αυτά θα τη συνεχίσω εγώ όμως, γιατί μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ. Τρελαίνομαι για την Μιάο Γινγκ. Τη θεωρώ πάρα πολύ ιδιαίτερη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχω προχωρήσει κάποιους γύρους, όχι αρκετούς βέβαια. Έχω κάνει απλά raise την περιοχή που ήταν εδώ πάνω και μαζεύτηκα με τους στρατούς μου εδώ στην πύλη Snake Gate και έχω μπει σε στάση Encamp για να εξοικονομήσουμε αρκετά χρήματα, επειδή έχουμε το κτίριο εδώ που... Ποιο είναι, για να δω ποιος είναι, τον μπερδεύτηκα τώρα. Αυτό εδώ, το οποίο έχει upkeep 55%. Νομίζω ότι έχω φτιάξει κτίρια. Ναι, έχω φτιάξει κτίρια. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε επιθέσεις. Lord Magistrate. Θα μπούμε στην περιοχή των Ogre. Witness their demand. Θα τους κηρύξουμε τον πόλεμο. Ελπίζω να μην δυσαρεστήθηκε. Decisive victory. We shall prevail. Θα πάρω την εμπειρία, θα πάρω την αναπλήρωση. City Commander. They cannot live. Εσύ θα έρθεις εδώ. Θα φέρνω και για ενισχύσεις και για εμπειρία την... Cathay needs them dead. Την Yongsan. Α, δεν μπορούμε να την φέρουμε γιατί φτιάχνουμε Fire Rain Rockets. I demand their head. Ας την κάνω auto-resolve. Fight in ordered ranks. Occupy. Έχουμε φτιάξει την αρμονία. Φτιάχνοντας μερικά κτίρια. Αναβαθμίζοντας μάλλον μερικά κτίρια. Και οι δύο αυτοί σε στάση άμβους. Περιμένουμε αυτό να επιτεθεί αν θέλει. Πάμε στον επόμενο γύρο. Να δούμε πως πλησιάσει ο Κάιρος. Πλησίασε αρκετά. Πολύ ωραία. Εσύ θα βγεις από... Encamp. Να το κάνουμε λιγάκι πιο δελεαστικό. Θα έρθεις εδώ. Η Μιάο Γινγκ. Ας έρθει. Ας έρθει εδώ. Βάνω σε κάτι, έλα λιγάκι εδώ. Και μια ογίνκα εδώ. Θα ανεβάσουμε το κτίριο στην Weijin. Και δεν νομίζω να έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, ή μάλλον έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ξέρεις κάτι, θα πάρω αυτόν εδώ. Τον τύπο. Θα πάρω να έρθει τρέχοντας, να φύγει και να έρθει εδώ. Να καλύψουμε και αυτή την πύλη. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Yang και Yin. Πάρα πολύ ωραία. Δεν νομίζω να έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Την παρούσα φάση, οπότε θα περάσουμε απλά ακόμη μια φορά στον επόμενο γύρο. Humbus Island, δεν πειράζει.
δεν πειράζει καθόλου. Οπότε θα είναι μία μάχη που θα τη δούμε, πιθανόν. Πιθανόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως είναι, νομίζω ότι εδώ πάνω είναι ύψωμα. Οπότε θα μπορέσουμε να στήσουμε τις Grain Gunners. Casualty Slow. Απίστευτο τερέν, νομίζω ότι ήταν, είναι δωράκι αυτό το τερέν. Νομίζω ότι είναι δωράκι πραγματικά αυτό το τερέν. Grain Gunners, απλά θερίστε. Οπότε ένας εδώ, δύο εδώ, τρεις εδώ, τους θέλω με απόσταση. Θα ήθελα να κρατήσω δύο πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Οι τερακότα ελπίζω να κάνουν καλή δουλίτσα. Για να τους δούμε λιγάκι από κοντά. Εντυπωσιακή μονάδα. Ο Αστρομάντσερ. Για πάμε εδώ. You know your positions. Μπάμε, ναι, θα λάβασαι από εδώ. Ελπίζω να συγκλίνουν κάπου, να χρησιμοποιήσουμε και αυτό εδώ το spell. Όπου έχουν αρχίσει οι Grain Gunners, αυτό γίνεται χαμός. Εντυπωσιακά πράγματα. Μεταμορφώσου. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Πάμε full επίθεση. Το ειδικό που είναι να βοηθήσει. Εμπορία. Defenders of Cafe! Dragon Guard! Infinite
Πάμε εδώ. Celestial Sorcerer. Suffer Azir's wrath. Celestial Fury. Jade Lancers. For the Moon Dragon. Κάτισε τώρα. The celestial daughter sent by Gyran. Dragon guard. Emperor expects. Mind that one. Λιγάκι παλούκι αυτή η μάχη, αλλά δεν εσύ. Με μόνο 100 απώλειες πιστεύω ότι τα πήγαμε αρκετά ικανοποιητικά. Πήραμε και κάποια χρήματα, πήραμε την εμπειρία μας, θα πάρουμε και το Army Replenishment. Τα πήγαμε εξαιρετικά καλά. Είμαι ικανοποιημένος. Stay on this route. Ωραία, λοιπόν, η Miao Ying έχει πάρει κάποια skills. Για την ακρίβεια ένα. Θα δώσουμε κάτι για attrition, μείον 30%. The tempest grows ever stronger. Πάρε αυτό να ολοκληρωθεί. Μπες εδώ και θα πάρεις αυτό, τους Great Longma Riders, πάρα πολύ δυνατοί, Charge Bonus 86, Weapon Strength 65, Melee Defense 43 και Melee Attack 45, 110 επανοπλία, υψηλό Leadership, φέρ' το εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το πάρω. Πάρε αυτό το υπηκό, δώσ' μου αυτό. The bastion can never be breached. Την Miao Ying την έχουμε κάνει υπερδύναμη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο εδώ μέσα. Ας φύγει. Ας έρθει εδώ. Εδώ μας κάνει πολιορκία, ε. Decisive victory. Auto resolve. Θα πάρουμε την εμπειρία. Δεν έχω πειράξει κάτι, το μόνο που θα κάνω είναι να βγω από εδώ και να κυνηγήσω αυτόν εδώ, τον τύπο. Γυρίζω πίσω όταν φτάνω. Θα τον αντιμετωπίσουμε με την Young Sun από εδώ, εάν χρειαστεί. Και ας περάσουμε ευθύς αμέσως στον επόμενο γύρο για ακόμη μια φορά. Για να μας λέει να πληρώσουμε, δεν ξέρω τι ακριβώς τι εννοεί εδώ. Για να μας λέει πάντως να πληρώσουμε, μάλλον κάτι καλό θα είναι. Οπότε έχουμε χρήματα, έχουμε 59.000. Ας τα δώσουμε 2.000, δεν πειράζει. Ακόμη μια πολιορκία. Decisive victory. Την εμπειρία και εδώ. Έχω παρατηρήσει ότι δεν μου αρέσουν καθόλου οι στρατηγοί που είναι. Young, μου αρέσουν περισσότερο οι Ying. Οι γυναίκες νομίζω είναι πολύ καλύτερες, έχουν καλύτερα ας πούμε skills τα οποία μπορείς να αναβαθμίσεις. Στη συνέχεια θα έχουμε μεγάλη μάχη από εκεί πέρα.
strategize. Ενδιαφέρον. Αρκετά ενδιαφέρον. Αρκετό καλό μιλιατάκι μιλ defense αυτή. Πάρα πολύ δυνατά παιδιά. Όλοι τους έχουν μόνο δύο βλητικές μονάδες. Σχετικά είναι πάρα πολύ καλοί. Ας έρθουν εδώ, θα ήθελα να έρθουν εδώ. Πού είμαι, χάθηκα. Λοιπόν, εδώ. Οπότε βλέπω μπορούμε να στρατολογήσουμε και Ogre. Επίσης μπορούμε να στρατολογήσουμε και από τους Ostermark. Δεν μ' αρέσει κανείς από τους Ostermark. Γενικά δεν μ' αρέσουν οι μονάδες που έχει το Empire. Λέω να δώσω ένα Green Gunners. Θα τον προσλάβουμε από τον αδερφό μας. Ούτε οι Tala Backland έχουν κάτι. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Και μπορούμε νομίζω να περάσουμε και στον επόμενο γύρο. Μας επιτίθεται τελικά. Σε ανοιχτό πεδίο η μάχη. 420 Rage. Αυτό εδώ δεν με τρομάζουν. Αυτό εδώ έχει μεγάλο Rage και μεγάλο Damage. Και το δικό μας έχει μεγαλύτερο βέβαια, 450. Πρέπει να το τσακίσω αυτό γρήγορα. Για πάμε να την κάνουμε. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα τους στήσουμε. Έχει και τέτοιο για τους Grain Gunners εδώ. Μια χαρά το βρίσκω. Μια χαρά. Και το ύψωμα εδώ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ η τοποθεσία. Από να κρύψω και το υπηκό βέβαια για να το στείλω να φάει τους, τις ρουκέτες τους, τα κανόνια τους, τι στα κομμάτια να έχουν. Τα κορίτσια εδώ. Νομίζω είναι μια χαρά. Νομίζω είναι μια χαρά. Θα δείξει βέβαια. Ένα, δύο θα τις βάλω εδώ. Και πάμε να τοποθετήσουμε τις υπόλοιπες μονάδες. Ας μπει μία εδώ. Μία εδώ. Μια εδώ. Ευτυχώς έχουμε και τους Ancestral Warriors. Μια εδώ. Order and balance. Κάπως έτσι το θέλω. Το επικό λέω να το βάλω κάπου εδώ. Πολύ ωραία. Φεύγουν. Έλα εδώ. Πάνε πίσω.
Λοιπόν, τα κανόνια. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Είσαι εδώ. Τα κανόνια εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Μικρή μονάδα ενίσχυσης εδώ και θα φέρω και τις Iron Hail Gunners να βοηθήσουν και τα από πίσω. Πάμε λιγάκι εδώ. Πολύ ωραία. Το ειδικό τι κάνει? Πολύ ωραία, φεύγεις. Φεύγει το ειδικό. Πάμε το ειδικό κάτω. Πολύ ωραία. World cannon. Anything for Captain. March for the Emperor. Minds as one. Understood. Jade warriors. Pop 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 pop. Πάμε εδώ, πάμε εδώ, πάμε εδώ, πάμε εδώ. Και εσύ χτύπα εδώ. Πάμε εδώ. Πάρα πολύ κουραστική μάχη. Victory όμως. Θέλω να πιστεύω πως ο Gold Tooth θα το σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά να το ξανακάνει. Θα πάρουμε την αναπλήρωση. Γιατί θέλω να τον κυνηγήσω. Replenish our forces. Ναι, γιατί νομίζω ότι είχαμε μεγάλο attrition. Πάμε να κυνηγήσουμε. Αυτό τι είναι? Πάρ' το εσύ. Παίρνουμε την εμπειρία. Θα ήθελα να δώσω αυτή, να είναι ο κύριος στρατός σε αυτή την περιοχή αυτή. Οπότε θα τις δώσω καλύτερες, θα τις δώσω τις μονάδες αφινού. Τις καλύτερες μονάδες αφινού και ας έχει περισσότερα rank, δεν πειράζει. Λοιπόν, ας ρίξω μια ματιά εγώ στις πόλεις. Ωραία, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Νομίζω ότι μπορώ να περάσω τον επόμενο γύρο. Για 65η φορά. Fight. Μηδέν απώλειες, διατηρούμε ακόμη την αρμονία. Τι έγινε, άνοιξαν τα rifts. Ω, άνοιξαν τα rifts. Για να δούμε πού έχουμε rifts, να κλείσουμε. Έχουμε ένα εδώ, στην πρωτεύουσα. Έχουμε ένα εδώ πέρα, αλλά δεν είναι στη δική μας πλευρά.
είναι στην δικαιοδοσία του αδερφού μας. Και ακόμη ένα εδώ, στη δικαιοδοσία του αδερφού μας. Λοιπόν, έλα εσύ εδώ να κάνουμε μια στιγμή αλλαγή των στρατευμάτων. Θέλω να πάρεις αυτούς τους τρεις, να φέρεις αυτούς τους τρεις κάτω. Να πάρεις έναν πάνω, να έρθει ένας κάτω. Θέλω να πάρεις αυτόν πάνω. Τρεις κάτω, ένα, δύο, τρεις πάνω. Τρεις πάνω. Η μάνο φέρε ένα υπηκό κάτω. Εσύ μπες σε στάση ένκαμπ να κάνεις την αναπλήρωση σιγά σιγά. Αλλά δεν βλέπω γιατί δεν μπορείς, μάλλον γιατί δεν έχει αναπτυχθεί η πόλη. Δεν έχουμε αρκετό growth μάλλον εδώ σε αυτήν την περιοχή. Πρέπει να μπεις μέσα στην πόλη για να κάνεις την αναπλήρωση. Αλλά δεν μας ανησυχεί αυτό. Θα περάσουμε μια στιγμή στις περιοχές μας που έχουν growth. Και στη συνέχεια, εσύ θέλω να έρθεις εδώ. Και να έρθει σιγά σιγά προς εδώ να κλείσουμε το rift. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα κτίρια. Θα ανεβάσουμε το υπηκό. Πάμε. Έλεγα να μπούμε στους λάνες, αλλά μάλλον θα ξεκινήσουμε από εδώ. Θα συνεχίσουμε από εδώ. Το τρίτο θα είναι οι λάνες. Πάμε. The Tome of Fates knows all. The rifts are our opportunity to reach the Chaos Realms. Now, I truly earn my fee. And yet, a gateway opens both ways. While we may traverse the rifts to enter the realm of chaos, or even be transported to far-flung areas of this world, we must close the gateways not required, or the demon tide that flows forth will lay your lands in ruin. The land of the Plague Lord. Be cautious where you step in this putrid domain. Nurgle's realm is a garden of bloated flora and fauna, desperate to spread their infected spores. And at its center lies the mansion of the Plague Lord, the great sagging edifice where Nurgle himself works to concoct his greatest poxes. Guarding the mansion's gates is the gardener, the favored demon prince of Nurgle. Destroy him to claim his soul. I spy the mansion and the one that lived within. Then I decay, and I wither. Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει για το πώς παίζεται, θα πρέπει να πάμε να πάρουμε αυτό εδώ για να ανοίξει η πύλη που είναι αυτό εδώ ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε να πήγουμε από εδώ και να πάμε εδώ πέρα για να πάρουμε το αυτό εδώ για να ανοίξει η πύλη. Τώρα πού ακριβώς θα ανοίξει μέσα εδώ δεν ξέρω, αλλά μας λέει ότι θα πρέπει να παθαίνουμε attrition, φαίνεται άλλωστε. Και θα πρέπει να διαχειριστούμε προσεκτικά το χρόνο, θα πρέπει να πηγαίνουμε να προχωράμε με στάσεις κυρίως, συνήθως στάσεις Encamp, και να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Κάτι τέτοιο λέει, οπότε ναι, οπότε θα πρέπει να πάμε εδώ πέρα, να πάρουμε αυτό, να μας ανοίξει την πύλη, αλλά για να πάμε εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το στρατό. Ο οποίος βλέπω ότι είναι αρκετά δυνατός.
σχετικά. Μετά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το στρατό. Και κάπως έτσι θα πάει. Μάλλον. Οπότε κάπως έτσι θα πάει, παιδιά. Αυτά είναι. Λοιπόν, μπήκαμε και στο βασίλειο των Άργυλος. Μια στιγμή μόνο να πάω να κλείσω και αυτό το Rift. Για να μην πεταχτούν από εδώ μέσα τίποτα... τίποτα στρατή, γιατί άμα τα αφήσει ανοιχτά μπαίνουν, βγαίνουν στρατή από εδώ. Close Rift. A decisive victory, δεν υπάρχει τόσο που κάνουμε. Πάρουμε την εμπειρία. Το Rift έκλεισε. Γυρίζουμε πίσω. Πάμε προς ολοταχώς για την δεύτερη ψυχή. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να στεφτεί και αυτή η προσπάθειά μας με επιτυχία, όπως και η προηγούμενη. Οπότε σταματάμε κάπου εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Εδώ μένα, γεια σας.